στο Tiki Bar. Μαζί με τους υπεύθυνους του Tiki Bar, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι εδώ πέρα με τους Dirty Fuse, τρία μέλη από τους Dirty Fuse. Τον Κώστα, τον Γιάννη και τον Χρήστο. Ο κιθαρίστας, βασίστας, drums. Λοιπόν, παιδιά, θέλω καταρχάς να μου πείτε τα πιο βασικά για αυτούς που δεν σας ξέρουν και παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ή πιο μετά το blog. Θα ήθελα γενικότερα να μου πείτε πότε ξεκινήσατε, νομίζω ότι έχετε λίγα χρόνια και από ό,τι ξέρω έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές γενικότερα στην πάντα. Δηλαδή, έχετε αλλιώς ξεκινήσει, αλλιώς καταλήξατε. Θα ξεκινήσει ο Χρήστος που ήταν την αρχή στην παρακολουθία. Α, τέλεια. Τέλεια. Κοίτα, οι Dirty Fuse σχηματιστήκαν πριν 4 χρόνια από μένα και τον Εντουάρντο που λείπει, τον άλλο κιθαρίστα. Πιο πριν ήταν ένα garage steel φάση συγκρότημα γεμάτο τσίκο, αλλά δεν τράβηξε πολύ. Οπότε ψαχτήκαμε με τον Τούντα σαν πιο surf να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Από αγγελίες γνώρισα με τον Γιάννη, τον Κώστα και πήγε και στο. Ναι, ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Είναι η μαγική δουλειά του Ιντερνετ. Είναι που έδεσαι. Αλλή, βασικά ξέρεις, έχω την εντύπωση ότι επειδή μου όταν μια πάντα βασικά πάει καλά, επειδή ακριβώς είναι κάπως φίλοι μεταξύ τους, γιατί οι φίλοι θα έχουν κάποια κοινά, που μπορούν να έχουν κάποια κοινή μουσική, να τους λένε και άλλα πράγματα δηλαδή, πέρα από το. Ναι, εμείς το κάναμε ανάποδα. Ήρθαμε τον κύριο Ρεφτή. Ας μας έδεσε η μουσική, κατάλαβες. Και ο Μανώλης που πήγε μετά ο σαξοφωνίστας. Ο σαξοφωνίστας πήγε τελευταίος. Έπεσε με κάποια παιδιά σαν session από πριν, και όταν ήταν τρίο δηλαδή, πήγαινε στα live και έπαιζε, αλλά δεν ήταν ας πούμε μόνοι μου όλους οι πατές. Ο μέλος έγινε όταν μπήκαμε όλοι μαζί, ας πούμε. Αλλά από το 9 και μετά, είμαστε αυτοί που... Αυτοί που είστε. Αυτοί που είμαστε. Και από 2008 σου μουσία παίζετε. Ναι, είχαν κάνει και κάποια live σαν τρίο. Ναι, ξεκινήσει από το 8, αλλά τώρα πιο δυνατά είναι τώρα αυτή τη στιγμή που πηγαίνει τώρα. Είχε και παρουσία, και δισκογραφική παρουσία. Σε μια συλλογή, ας πούμε. Είμαστε κάποια άτομα που είστε γύρω στο 30 υποθέτω και γενικότερα. Ευχαριστούμε. είναι πολύ δύσκολο στο να βρεθείτε το ότι είστε 30, το θέτω εκεί πέρα. Ότι ζητάτε να πιει, φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σίγουρα δουλεύετε έξω και για το 30 αυτό. Να μην ορκίζετε να δουλεύετε πολύ. Εννοώ ότι υπάρχει και ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Πώς. Με το ζόρι, με το ζόρι. Για πρόβες και για. Ας πούμε την εβδομάδα, ξέρω εγώ. Μια πρόβα τουλάχιστον την εβδομάδα. Μια πρώτη εβδομάδα. Τουλάχιστον, ναι. Και πολλή δουλειά ο καθένας στο σπίτι, έτσι. Εντάξει, υπάρχει η δουλειά της βρίσκης χρόνου. Αλλά δεν είναι το κλασικό από την πέφτει, ξέρεις, ένα σπίτι τρεις μέρες και παίζεις. Και μαζευόμαστε από την έκθεση στα Αθηνά. Και συναντιόμαστε. Πιο μεθοδικά. Πιο μεθοδικά. Γιατί τα σκηνές στην Αθήνα πώς είναι. Ας πούμε, παίζετε με ένα πολύ συγκεκριμένο είδος στο κέντρο όλο, ξέρω εγώ, γενικότερα. Ας το πούμε έτσι. Η σκηνή σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχουν πολλά μαγαζιά που παίζουν rock and roll γενικά, ειδικά από τα τελευταία 2 χρόνια ίσως που έχει γίνει και κάπως. Κοίτα, rock and roll, swing, τέτοια πράγματα υπάρχουν γενικά, υπάρχει σκηνή για αυτά. Για το surf δεν υπήρχε σκηνή, ήταν μόνο 2-3 μπάντες. Τελευταία έχει υπάρξει σκηνή, έχουν εμφανιστεί καινούργιες μπάντες και οργανώνουμε φεστιβάλ δηλαδή με 4 μπάντες που είναι την κατά μαγαζιά, σε μεγάλα μαγαζιά, στο Six Dogs, στο Bios. Μάτια, ναι, έχουμε κάνει 2 τέτοια και σχεδιάζουμε και 3 τώρα, ας πούμε, έτσι. Οπότε, πλέον μπορείς να πεις ότι υπάρχει σερφ σκηνή. Εντάξει, έχει τραβήξει από ροκαμπίλι και τέτοια από αυτούς τους χώρους. Έχει τραβήξει και άσχετους που έτυχε να ακούσουν κάποια γεμάτα στο ράδιο. Ναι. Και ναι, σιγά σιγά μαζεύεται. Μαγαζιά δεν υπάρχουν να παίζουν τέτοια μουσική. Έχω 2 τύπου από μαγαζιά. Υπάρχει αλλά... το Tribe. Το Tribe, βασικά. Δηλώνει ότι παίζει και σερφ. Τώρα, έχετε παίξει το Tribe, νομίζω. Πολλές φορές, ναι, είναι φίλος. Έχετε παίξει. Και θα παίξετε και εδώ πέρα, σύντομα. Ναι, ναι, ναι. Στις 3 θα παίξουμε. Είναι και παρουσίαση. Είναι παρουσίαση του καινούργιου βινιλίου. Ακριβώς για πείτε για το καινούργιο βινιλίου, σας πέτυχα. Πώς ξεκινήσατε. Ξεκίνησε ο δίσκος επειδή πριν από 1,5 χρόνο είχε κάνει ας πούμε, δώρο Κώστα στο Ντούντα ένα τζουρά. Με το που έπιασε το τζουρά στα χέρια του Ντούντα, σχεδόν παράτησε την τελεκάστα του. Δηλαδή, μέχρι και τα κομμάτια που τα παίζει στο τζουρά μα, τα στέλνει δηλαδή γραμμένα σε κομμάτια με τζουρά. Σιγά σιγά τώρα παίξαμε την ιδέα επειδή είχαμε κάνει πατρογιαλιές δειλινά που ξετσάνε στο προηγούμενο δίσκο, το οποίο βέβαια είναι πιο έτσι να το πούμε pop. Λαϊκό, λαϊκό. Είναι πιο ας πούμε pop κομμάτι για εκείνη την εποχή που είχε βγει. Αρχίσαμε και ψάχναμε παλιά ρεμπέτικα γιατί πάντα είχαμε στο μυαλό μα ότι είναι μια μουσική που μπορεί ας πούμε, να δουλέψει πάρα πολύ με το σερφ. Μουσική, δηλαδή χωρίς τα λόγια, μπορεί να κουμπώσει πάνω στο σερφ, ας πούμε. Άρχισαμε και τα φτιάχναμε, δουλέψαμε πάρα πολλά κομμάτια και κατά βάση αφήσαμε τον Ντούντα να τα δουλέψει, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος στην καταγωγή και
Έτσι έχει μια άλλη διάθεση, ας πούμε, στο πώς θα δουλέψει τα κομμάτια. Εμείς, όπως και να το κάνουμε, έχουμε κάποιες καταβολές και μπορεί να τα σεβόμασταν λίγο παραπάνω από όσο ίσως θα έπρεπε. Ναι. Πώς τα σεβαστήκαμε τελικά. Έχει βγει, ας πούμε, μία μίξη, δηλαδή είναι σερφ και ρεμπέτικα, γι' αυτό και ο τίτλος σερφ ρεμπέτικα. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δηλαδή το feedback που έχουμε πάρει από όλους όσους θα έχουν ακούσει, είναι ότι είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι ούτε παραπάνω το ρεμπέτικο, ούτε παραπάνω το σερφ. Απλά θέλω να σου ρωτήσω ότι πιστεύω ότι. Μουσικά καθ' αυτό, θεωρητικά. Δεν το πιστεύω, θα τύχει να το η ελληνική, ας πούμε, ρεμπέτικη σκηνική με το σερβ. Ο Γιάννης το πιστεύει, εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό το ρωτάω. Η Μισηλού, ας πούμε, που έγινε πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια από το Pulp Fiction, είχε ξαναβγεί από την ταινία Σούνι Καφέ του 62, πάλι από την Play, και τότε είχε κάνει πάλι πάταγο, ας πούμε. Και ήταν και ένας από τους λόγους, ας πούμε, που ακούστηκε πάρα πολύ και ανέβηκε η σερβ μουσική. Γιατί μέχρι τότε δεν τη λέγανε σερφ, τη λέγανε instrumental rock and roll. Υπήρχε δηλαδή instrumental rock and roll, υπήρχε ο Λιντρέι πιο πριν, ας πούμε. Υπήρχε ο Ντουέν Έντι, υπήρχαν συγκροτήματα, ας πούμε, τα οποία παίζανε. Απλά από το 61-62 και μετά άρχισε να λέγεται σερφ, γιατί βγήκε στις παραλίες αυτή η μουσική. Την ακούσανε, την ακούγανε και την παίζανε παιδιά τα οποία πήγαιναν στις παραλίες και άραζαν στην Καλιφόρνια, ας πούμε, και από εκεί βγήκε. Και σερφάραν. Και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει, ας πούμε, η Μισελού του Big Day. Και αυτό το κίνημα, ας πούμε, που ξεκίνησε. Ναι. Οπότε, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι έχει άμεση σχέση το ρεμπέτικο με το σερφ. Και στη φωνή. Εγώ διαφωνώ, ναι. Κοίτα, τελικά έχει τεράστια σχέση γιατί είχε μεγάλη επιρροή Μισελού. Δηλαδή, από τα 1 εκατομμύριο, λέω τώρα, 1000-2000 τραγούδια σερφ που γραφτήκανε, η Μισελού ακούγεται περισσότερο από όλα τα άλλα μαζί. Από αυτή την έννοια έχει μεγάλη επιρροή. Αλλά ποσοστιαία. Το σερφ, αν πας να δεις Bel Air, ξέρω εγώ, Astronauts, άλλες σερφ μπάντες παλιές τότε το 60, όλοι εκεί πέρα στην Καλιφόρνια, ελάχιστοι παίζανε τέτοιες κλίμακες, να μην πω κανένας, ξέρω. Δηλαδή, ήταν 2-3 κομμάτια που ήταν έτσι ανατολίτικα σε κλίμακες που χρησιμοποιούν και τα ρεμπέτικα, ας πούμε. Περισσότεροι παίζανε πεντατονικές, 12 μέτρα. Γι' αυτό κάνουν διαφορά όμως, γι' αυτό μένουν οι κλίμακες. Εντάξει, και από αυτούς και εμείς. Γιατί το Wipe Out, κάτσε, το Pipeline, το Wipe, δηλαδή. Έχει να κάνει ένα μικρό μέρος, αλλά ναι. Μουσικά, δηλαδή, άμα ξετάσεις όλη τη σερφ και τα ρεμπέτικα, δεν θα βρεις πολλές σχέσεις. Απλά είναι η Μισελού που έκανε το μεγάλο μπαμ. Και να σου πω, αν δεν ήταν η Μισελού, μπορεί να το σκεφτόμασταν κι εμείς. Ότι θα, ξέρεις, θα γινόταν ωραία τα ρεμπέτικα. Αλλά είναι η Μισελού που παίζει να μην έλαμε και σερφ, βασικά. Οπότε. Τον κόσμο το βλέπετε, παίρνετε καλές κριτικές γενικότερα. Βλέπετε τον κόσμο που στάρει, πέρα από το πρώτο πράγμα, στα live, ξέρω εγώ. Από ό,τι μου πήγε πριν ο Χρήστος, ότι υπάρχει κόσμος που στηρίζει πια. Ναι, έχει ακολουθάει πάρα πολύ καλά. Σιγά σιγά, ναι, έχει μάθει και ακολουθάει. Με τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, με τα βινίλια που έχετε βάλει. Τα σερφμπέτικα πάνε πολύ καλά σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί είναι και το ακριβώς δηλαδή έχει πάει πολύ καλά, γιατί είναι οικεία ακούσματα. Τώρα, αν πάρει άλλος από το 0 κομμάτι σερφ να τα ακούσει και να το αρέσει, για μένα είναι και τα υπόλοιπα πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Εξίσου ωραία, ίσως και καλύτερα από το. Από τη διαστημή που κάναμε το Αφρελιάς Δηληνά. Αλλά είναι πιο γνώριμα και τα ακούει περισσότερο κόσμο και τους αρέσουν. Και τα σερφμπέτικα αρέσουν και σε ρεμπέτες και σε μεγάλη ηλικία και ανθρώπους και εγώ και σε ρόκερς αρέσουν. Και μας έκανε και εμάς εντύπωση, να σου πω. Δεν περίμενα τόσο πολύ. Εγώ περίμενα τράξιμο. Ναι. Σε κάποιο βαθμό έλεγα ότι θα την εξηγήσω. Και όπως είπαμε, τα επόμενα live σας είναι εδώ πέρα Αθήνα, σε ουσιαστική Νοέμβρη. Έχουμε δύο live καταρχήν τώρα, ένα στη Λάρισα και ένα στη Λαμία. Σωστά, έχει το μικρό του. Ναι, 24-25 Οκτώβρη. Μετά. 24 Λάρισα, 25 Λαμία. Τώρα, ξέρω. Τώρα. Και 3 Νοεμβρίου εδώ στο Δίκη που είναι από του καταλληλότερου χώρου για σεφ. Γι' αυτό και έχει φιλοξενήσει αρκετά σεφ συγκροτήματα. Ναι. Ήδη. Και απ' έξω του μέσα τη Σάφη, εγώ που είναι μεγάλη πάντα. Νομίζω ότι χάρηκα πολύ που ήρθατε και 3 άτομα και όχι μόνο σου, γιατί με τον Κώστα είχα μιλήσει αρκετά. Και όχι 5. Και όχι 5. Ωραία. Ωραία, έγινε, ευχαριστούμε. Σερφ Σαπ. Σερφάροντας στη σκιά της Ακρόπολης, αλλά την άλλη μεριά, όχι από εδώ. Γιατί από εδώ είναι η σκιά της Ακρόπολης. Εντάξει, λίγο πρόβλημα. Κοιτάμε όταν απαντάμε εμείς σε εσένα. Εντάξει, τα παιδιά μας κοιτάνε. Εντάξει. Τι λέω, τα πες κόψε ράψε τέλος.